κουλουράκια ελιάς νηστίσιμα ή αλλιώς έλιο κουλουράκια. Όλα τα υλικά θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο link ακριβώς κάτω από το βίντεο. Από την κουζίνα Τζίας. Κουλουράκια τραγανά. Πιο νόστιμα δεν έχετε φάει. Πιο εύκολα δεν έχετε φτιάξει. Πιο γρήγορα δεν γίνεται. Φτιάξτε τα και θα με θυμηθείτε. Τη συνταγή μου την έδωσε η κολλητή μου φίλη και κουμπάρα μου Κατερίνα και την ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν να τα φτιάξουμε. Όλα τα υλικά είναι πασίγνωστα και υπάρχουν σε κάθε κουζίνα. Θα χρειαστούμε ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκαλιού, ένα ποτήρι ηλιέλαιο, τρία γεμάτα ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κούπα ηλιές κομματάκια, ένα φακελάκι baking powder και ένα πολύ κοφτό κουταλάκι αλάτι. Παίρνουμε περίπου 200 γραμμάρια ελιές. Εγώ είχα αυτές χωρίς κουκούτσι και τις ψιλοέκοψα. Υπάρχουν στο εμπόριο και έτοιμες κομμένες σε ροδελίτσες. Διαλέγετε και παίρνετε. Τώρα βέβαια αν εσείς έχετε ελιές δικές σας, κόψτε τις γύρω γύρω, αφαιρέστε το κουκούτσι και ψιλοκόψτε τη σάρκα. Οι ελιές μας είναι έτοιμες. Θέλουμε μία κούπα. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε το λάδι. Το χυμό πορτοκαλιού. Το ελάχιστο αλάτι. Είναι ωραίος ο συνδυασμός γλυκού και αλμυρού. Τις ελιές μας. Και το μπέικιν. Ανακατεύουμε. Και θα αρχίσουμε να προσθέτουμε το αλεύρι μας. Μέχρι να γίνει μία ζύμη ελαστική που να ξεκολλάει από τα τυχώματα. Εμένα μου πήρε τρία γεμάτα ποτήρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορείτε να βάλετε και ανάμεικτο ή ολικής. Ό,τι αλεύρι σας αρέσει. Σε γραμμάρια είναι λίγο πιο κάτω από μισό κιλό. Αν βάλετε φαρίνα, δεν θα βάλετε baking powder. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, μην το δουλεύετε πολύ γιατί ξερνάει το λάδι. Αν έχετε χρόνο, βάλτε το μισή ώρα με μία μεμβράνια από πάνω, εννοείται, για μισή ώρα στο ψυγείο. Εγώ βέβαια το έκανα κατευθείαν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πώς σας φάνηκε μέχρι τώρα? Ευκολάκι, έτσι? Τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε πλάθο-πλάθο κουλουράκια. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα όσο ένα καρύδι και το πλάθουμε σε κορδόνι. Περίπου μήκους 15 εκατοστών όσο είναι η παλάμη μας ανοιχτή. Το κλείνουμε και κάνουμε κουλουράκια. Το μέγεθος βέβαια εξαρτάται πόσο τα θέλετε, μικρά ή μεγάλα. Τα δικά μου είναι μέτρια. Θα τοποθετούμε στο ταψί της κουζίνας αφού έχουμε βάλει αντικολλητικό χαρτί το ένα κοντά στο άλλο με μικρή απόσταση. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Η δόση βγάζει 2 ταψιά, 30 κομμάτια συνολικά. Αν σας δυσκολεύει με το χέρι, δοκιμάστε μια επιφάνεια κοπής να πλάσετε τα κορδόνια. Κάνουμε τις διορθώσεις μας ώστε να είναι ομοιόμορφα τα κουλουράκια μας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο και αέρα στους 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά ή στις αντιστάσεις, περίπου μισή ώρα, ανάλογα το φούρνο, πόσο δυνατό φούρνο έχετε, εμένα είναι μέτριος. Και τα βγάζουμε να μην έχουν ξεραθεί στο φούρνο, όταν τα βγάζουμε είναι λίγο μαλακά, γιατί μετά θα γίνουν πάρα πολύ ξερά. Έτσι είναι ό,τι πρέπει και μη φάτε ζεστά. Μετά θα μου λέτε ότι σας παρασύρω. Έρχονται και άλλα κουλουράκια με άλλες γεύσεις. Θα περιμένω σε σχόλιο να μου πείτε ποια γεύση περιμένετε να δείτε από μένα. Στο κανάλι επίσης θα βρείτε και άλλα σαρακοστιανά νηστίσιμα φαγητά όπως και στην ιστοσελίδα μας. Επίσης θα μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram. Γεια!